Ξέρετε ότι μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα της Google, τι προέκυψε? Προέκυψε το εξής, ότι οι περισσότεροι στον πλανήτη επιθυμούν να μετακομίσουν και να μείνουν μόνιμα στο Τορόντο του Καναδά. Εκεί βρήκαμε έναν κριτικό, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να είναι και πρόεδρος Ένωσης Κριτών Τορόντο Ικνωσός. Είναι ο κύριος Ανδρέας Μπατάκης. Κύριε Μπατάκη, διαλέξατε και ξεχωριστό σημείο να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Πολύ καλημέρα σε όλους σας από εδώ, από το Τορόντο, γιατί εδώ είναι 11.30 ώρα το πρωί. Χαίρομαι πάρα πολύ που με έχετε για καλεσμένο. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, για να μας βάλετε λίγο στο κλίμα εκεί και στην τοποθεσία, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο λεγόμενο Greek Town, στην ελληνική γειτονιά του Τορόντο, η οποία είχε ονομαστεί έτσι από το 1993, γιατί οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν εδώ στις αρχές του 19ου αιώνα, έτσι. Μιλάμε για το 1909-1905. Οπότε εδώ που βρίσκομαι, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν ελληνικές και καναδέζικες σημαίες σε όλη τη γειτονιά. Και να σας δείξω και κάτι άλλο ενδιαφέρον, αν μπορώ να το φέρω στην κάμερα, για να δούμε. Βέβαια. Όλες οι πινακίδες εδώ είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, μπορείτε να τις δείτε. Είναι η οδός Λόγκαν. Η οδός Λόγκαν, ακριβώς. Και πίσω μου, γιατί θα μετακινηθώ τώρα σε λίγο πιο ήσυχο ναι, σημείο, ναι. Είναι η πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία υπάρχει εδώ από το 1993 και μάλιστα εδώ πέρα φυλάσσεται και το φως που ήρθε από την Ελλάδα για το μαραθώνιο, διότι υπάρχει μαραθώνιο στο Τορόντο και κάθε χρόνο γίνεται ειδική τελετή για να ευχαριστήσουν οι Καναδοί τους Έλληνες για την δημιουργία του μαραθώνα, για την τιμή που έχουν κάνει στον υπόλοιπο κόσμο και παραλαμβάνουν το φως από εδώ πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Κύριε Μπατάκη, και το ελληνικό στοιχείο, η ελληνική κοινότητα είναι υπεράριθμη εκεί στην περιοχή? Ναι, είναι υπεράριθμη. Υπάρχουν στην περιφέρεια, ας πούμε, του Οντάριο, υπάρχουν πάνω από 70.000, στην περιφέρεια του Οντάριο μάλιστα υπάρχουν πάνω από 100.000, ίσως 150.000 ελληνικής καταγωγής άνθρωποι. Και στην πόλη του Τορόντο, βέβαια, έχουμε τον υψηλότερο πληθυσμό Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής από όλο τον Καναδά. Εκεί στην περιοχή μας δείξατε πολλά στοιχεία που μυρίζουν Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Έχουν πάρει και τα κουσούρια των Ελλήνων εκεί οι κάτοικοι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έλεγα υπάρχει το ελληνικό στοιχείο σε όλα του τα μεγέθη, αλλά σε γενικές γραμμές έχει πολύ ενδιαφέρον ο σεβασμός στην παράδοση που υπάρχει εδώ πέρα. Δηλαδή, ένας τεράστιος σεβασμός και ένα πράγμα που με είχε ελκύσει και εμένα από την αρχή, παραδείγματος χάρη με την Ένωση Κριτών, έτσι, η οποία έχει μια παράδοση 60 χρόνων. Ο σύλλογος, η Ένωση Κριτών Τορόντο Ικνωσός, γίνεται 60 ετών το 2021. Είναι το πάθος των ανθρώπων εδώ πέρα, έχουν διατηρήσει τις παραδόσεις, τα έθιμα, τους χορούς, τα πάντα από την Κρήτη, όπως όταν φύγανε. Εκεί οι Καναδέζοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, πώς έχουν δεχθεί αυτή την ελληνική κοινότητα, πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες? Πάρα πολύ θετικά. Γενικότερα οι Έλληνες εδώ αναγνωρίζονται για αυτά που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Σε αυτή την περιοχή τώρα, στην ελληνική γειτονιά, για να φανταστείτε, υπάρχουν πάνω από 400 επιχειρήσεις Ελλήνων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παροχή υπηρεσιών. Και εμένα προσωπικά, ας πούμε, το γραφείο μου που είμαι στο Real Estate είναι ένα τετράγωνο από εδώ. Εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μαγαζιά. Εκεί η περιοχή, βέβαια, ναι. Η περιοχή σε καιρό πανδημία, σε καιρό κορονοϊού, πώς έχει επηρεαστεί λίγο το κλίμα, η ατμόσφαιρα, τα κρούσματα? Εντάξει, έχει επηρεαστεί. Έχουμε και εμείς εδώ κρούσματα. Είμαστε σε μια φάση lockdown, όχι τόσο αυστηρού όσο αυτού που εσείς έχετε τώρα εκεί. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, το να φοράς μάσκα έξω δεν είναι υποχρεωτικό εφόσον μπορείς να κρυπτήσεις τις σαφείς αποστάσεις. Μπορείς να κυκλοφορείς άνετα χωρίς να χρειάζεται να πάρεις άδεια, αλλά συνιστάται να προσέχεις και να μην βγαίνεις έξω χωρίς λόγο, ας πούμε, κτλ. Παρόμοιες καταστάσεις, δύσκολα, έχουν πληγεί ειδικά στον τομέα των εστιατορίων, φυσικά, των καφέ κτλ. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη πληγή για όλους αυτούς τους ανθρώπους και κάποιους που τους ξέρω προσωπικά, δυστυχώς, και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση υπό αυτή την έννοια. Κύριε Μπατάκη, από ποιο μέρος της Κρήτης κατάγεστε?
Από τα Χανιά. Από τα Χανιά ήρθατε το καλοκαίρι, επισκέπτεστε την Κρήτη. Επισκέπτομαι την Κρήτη βεβαίως, αλλά δυστυχώς τώρα λόγω του κορονοϊού τελικά επιλέξαμε να μην έρθουμε αυτό το καλοκαίρι, έτσι όπως ήταν η κατάσταση, γιατί δεν ξέραμε πώς θα είναι. Έχω και δύο μικρά παιδιά, είναι 10 χρονών, δίδυμα, με τη σύζυγό μου έχω μετακομίσει εδώ. Θέλετε να σας πω, στην αρχή μιλήσατε για κάτι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον, που αφορά τα στατιστικά του, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να μετακομίσουν και να... Ακριβώς, ακριβώς. Έπρεπε να κάνω ένα πρόλογο για να μας δείξετε έτσι αυτή τη σημαία, να μας δείξετε τις πρωτομές εκεί που ξεχωρίζουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, θα σας πω τι γίνεται με τον Τορόντο και τον Καναδά, γιατί έχει μια τόσο θετική εικόνα. Καταρχήν, φανταστείτε ότι το κράτος του Καναδά είναι μόλις 152 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι που ήρθαν εδώ αρχικά και οργάνωσαν αυτό το κράτος, ό,τι μειονεκτήματα και προβλήματα είχαν στις χώρες τους, προσπάθησαν να τα λύσουν. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, αν περπατήσει κανείς εδώ τις γειτονιές, τα τετράγωνα είναι τετράγωνα, οι δρόμοι είναι φαρδείς, τα πεζοδρόμια είναι άνετα, δηλαδή έχουν σχεδιαστεί όλα από το μηδέν με έναν τρόπο που βγάζουν νόημα. Μάλιστα. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει, και ειδικά εδώ στο Τορόντο, ότι χτίστηκε από μετανάστες. Πάνω από το 51% των ανθρώπων που μένουν στο Τορόντο αυτή τη στιγμή δεν έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν έχουμε γεννηθεί εδώ. Έτσι, γιατί και εγώ το ίδιο. Μάλιστα, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Και υπάρχει και η σωστή νοοτροπία στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό μας λέτε αυτή τη στιγμή. Κύριε Μπατάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να δεσμευτούμε ότι θα πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Δεν θα χαθούμε. Εκπροσωπείτε όχι μόνο την ελληνική κοινότητα, αλλά και τους Κρήτες εκεί στην περιοχή. Και στην επόμενη σύνδεση θα μαζευτείτε ακόμα περισσότεροι. Να αφήσουμε λίγο τον κορονοϊό πίσω. Οι συνθήκες εκεί, ούτως ή άλλως είναι μέρα ακόμα, οι συνθήκες μας βοηθούν κατά κάποιο τρόπο να πραγματοποιήσουμε ακόμα μια ζωντανή σύνδεση με ακόμα περισσότερους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά και χρόνια πολλά, παρόλο που είναι λίγο νωρίς, μια που βλέπετε και την πινακίδα από πάνω μας, την βάλανε μόλις σήμερα για την διαδικασία. Μάλιστα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν από το Ρόντο του Καναδά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπατάκη. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Γεια σας.